Καλησπέρα σας κύριε Τσόχου, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, πώς είστε? Με ενημέρωσαν στο ακουστικό από το κοντρόλ, ναι, ότι έχετε το ρεπορτάζ για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο γήπεδο. Το επιβεβαιώνετε ή το διαψεύδετε? Σημασία έχει τι έγινε μετά. Το γήπεδο είναι στη θέση του, οι παίχτες είναι όλοι όρθιοι, περπατάνε. Αυτά είναι βασικά. Ναι, βλέπω μια φωτογραφία τον, εδώ στον καζέτα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε από κοντά το Game 4, το χθεσινό, το 2-2 που κάνουν οι Celtics, δηλαδή με τους... Ναι. Με καπέλο, είναι αυτός ή κάποιος που του μοιάζει? Η αλήθεια είναι ότι είναι φαν του σπορ. Ναι, νιώθει, ναι, είναι καλός. Το ξέρω από πρώτο χέρι, έχει τύχει να παραβρεθώ σε μια συνέντευξη που έκανε στην Κοσμοτέ για το 2004, σε μια σειρά συνεντεύξεων που είχαν κάνει οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του 2004. Δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής έκανε τον δημοσιογράφο από τους πρωταθλητές Ευρώπης και έπαιρνε συνέντευξη από κάποιον διάσημο, κάποιον αναγνωρίσιμο. Ο Καραγκούνης, ας πούμε, έπαιρνε συνέντευξη από τη Σάκαρη. Ανάμεσα σε αυτή τη σειρά... Κατσουράνης από πού? Ο Χαριστέας πήρε συνέντευξη από τη Βουλά Πατουλίδου. Ναι. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, λοιπόν, ο Τάκης Φίσας είχε πάρει συνέντευξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αχα. Το γύρισμα είχε γίνει στο Παναθηναϊκό στάδιο. Και επειδή έπαιζε κάποιο ρόλο σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, έπρεπε να είμαι εκεί. Οπότε θα σας περιγράψω ότι χαιρετιόμαστε, καλησπέρα σας. Ξέρεις, και μου λέει, να ξέρετε, είμαι πολύ μεγάλος φαν του Champions League. Χαίρομαι. Μου λέει, σχεδόν δεν χάνω μάτς. Αν δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, κάποιο ταξίδι, κάποια σοβαρή τέτοια, τα πιο σημαντικά τα βλέπω όλα. Ναι. Λέω, χαίρομαι και περπά. Λέει, όχι, δεν το λέω, μου λέει, για να το πω. Καλέστε με, μα θέλετε σε μια εκπομπή, να δείτε πόσο ξέρω. Εντάξει, του λέω, δεν θα αμφισβήτησα ότι βλέπετε και ξέρετε. Καλέστε με σε μια εκπομπή, ναι. Και τον καλέσατε σε μια εκπομπή να τα πει όλα. Αυτό είχε γίνει πέρυσι, δεν έτυχε τώρα. Κάποια στιγμή είχαν επικοινωνήσει, αλλά το πρόγραμμα ήταν λίγο γεμάτο, δεν προέκυψε. Ναι. Να τα πει όλα, εκεί τα αθλητικά, όλα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, να σπάσει. Καταρχάς, ο Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός, έτσι? Και ο ιός νομίζω ότι είναι ΠΑΟΚ. Έχω δει κάτι κασκόλ, κάτι αυτά του ιού. Ναι, νομίζω και εγώ. Και νομίζω ότι, το ξέρω επίσης συνδυματικά πάλι από πρώτο χέρι, ότι πολύ μεγάλος φαν των αθλητικών είναι και ο Τσίπρας. Προχθές ήταν και στο τελικό. Ναι, ήταν και στο τελικό. Γνωστός Παναθηναϊκάκιας. Ναι. Τσίπρας. Ναι. Όπως λένε οι φίλοι του, γιατί τυχαίνει να γνωρίζω έναν, άρρωστη βαζέλα. Άρρωστη βαζέλα. Ναι. Έτσι τον φωνάζουν. Ναι. Εντάξει, καλό είναι να νιώθουν, παιδί μου, οι πολιτικοί να νιώθουν και να υποστηρίζουν και να το λένε. Όχι να αγαπάμε όλες τις ομάδες. Ναι. Κανονικά. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε από τον πολιτικό στίβο. Τι ωραία που τα λέω. Και πάμε στον αθλητικό στίβο. Θέλω να κλείσουμε τον τελικό με κάποια πράγματα έτσι. Στο γλυκό ήμασταν. Δηλαδή, φάγαμε το ορεκτικό, φάγαμε το κυρίως πιάτο, ήταν πολύ ωραίο χθες. Και μείναμε στο γλυκό. Στο τέλος δηλαδή. Και στον εσπρεσάκο που θα μας έρθει και μετά το γλυκό. Λοιπόν, τι μένει να πούμε στο αγωνιστικό κομμάτι μόνο για το παιχνίδι του Σαββάτου, Μιχάλη? Επικεντρώνοντας περισσότερο στον ΠΑΟΚ, αν θέλει, ναι, στο πώς προσέγγισε το παιχνίδι. Εγώ θα μιλήσω για την επόμενη μέρα και θα πω ότι αυτό έκανε μια ζημιά στον ΠΑΟΚ. Η μοναδική ζημιά που έκανε σε σχέση με την επόμενη μέρα, γιατί έλεγα και χθες ότι σε σχέση με τις αγωνιστικές αδυναμίες του ή τα πλεονεκτήματά του ή τη σεζόν του, δεν άλλαξε κάτι σε αυτό το τελικό, ούτε μάθαμε κάτι καινούριο ή κάτι διαφορετικό. Okay, πιθανόν κάτι να μου σημαίνει να ήταν μια ενδεχομένως κακή βραδιά του Λουτσέσκου, αλλά συμβαίνει σε όλους. Ναι, για τον ΠΑΟΚ ένα ακόμη τρόπαιο στη βιτρίνα του, αλλά
θέλω να πω, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Όχι υπό την έννοια ότι είναι χορτάτος από αρκετά κύπελα τα τελευταία χρόνια, αλλά υπό την έννοια ότι δεν ήταν ένας τίτλος που θα του άλλαζε την επόμενη χρονιά. Οκ, θα κέρδιζε έναν προβληματικό γύρο στην Ευρώπη. Όμως του αφαίρεσε κάτι αυτή την αίσθηση, ναι, ότι τα μάτς, δεν ήταν καν αίσθηση, ήταν πεποίθηση, τα μάτς που θέλω να πάρω, τα παίρνω. Είναι το πρώτο τέτοιο μεγάλο μάτς στα μέτρα του ΠΑΟΚ, δεν λέω τώρα να, δεν μπορείς να το συγκρίνεις με τα μάτς με τη Μαρσέη, που και εκεί η αίσθηση αυτή, έστω και αν δεν τα κατάφερε, στον αέρα κυριαρχούσε και την καταλάβαινες και στη Μασαλία με τη μείωση του σκορ και στην Τούμπα με τον τρόπο που έπαιξε, ασχέτως αν εν τέλει δεν ήρθε η πρόκριση. Στο ΆΚΑ και στον τελικό του κυπέλου αυτό ήταν ένα μάτς από αυτά που πάω και χωρίς δεν είναι καλός θα έπαιρνε. Και έφτασε κοντά τουλάχιστον να το στείλει, πολύ κοντά να το στείλει στην παράταση. Το ότι δεν το έστειλε στην παράταση του αφαίρει λίγο από αυτήν την, ξέρεις, την αυτοπεποίθηση ότι εγώ το μάτς που θέλω το παίρνω. Ναι. Και προσθέτει τέτοιου είδους αυτοπεποίθηση στον Παναθηναϊκό που αισθάνεται ότι είναι ο πρώτος που αυτή την αντίδραση και αυτή την σιγουριά του ΠΑΟΚ κατάφερε να την διδασεύσει υπό την έννοια ότι πήρε το τρόπαιο. Αυτό είναι το μοναδικό που μένει ως κληρονομιά για την επόμενη σεζόν. Κατά τα λοιπά και τα αγωνιστικά προβλήματα του Παναθηναϊκού εκεί είναι και είναι σημαντικά, και τα αγωνιστικά προβλήματα του ΠΑΟΚ εκεί είναι και είναι σημαντικά, και έξτρα προβληματισμός μπαίνει για τον σχεδιασμό. Είναι λίγο μπερδεμένος ο ΠΑΟΚ σε σχέση με την επόμενη σεζόν και τον σχεδιασμό του, και είναι και ως ένα βαθμό, μικρό βαθμό, λογικό. Μπερδεμένος δηλαδή, γιατί? Ο ΠΑΟΚ έχει τώρα 2,5 σεντερφόρ. Σωστά, όταν λέω 2,5 εννοώ έχει δικούς του τον Ολιβέιρα και τον Τζόλακ, και έχει και τον Ακπομ που δεν είναι δικός του, είναι δανεικός. Σχετικά εύκολα μπορεί να τον κάνει δικό του. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί αυτόν χρησιμοποιούσε ως βασικό. Αλλά θα ήθελα να πάρει και κάτι καινούριο. Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται. Μια ομάδα που παίζει με έναν σεντερφόρ να έχει 4 και μάλιστα τόσο ακριβούς. Το Γκούτσκι δεν το βάζει μέσα, δεν τον βάζω μέσα, γιατί δεν τον βάζει μέσα ο Λουτσέσκου. Εγώ να τον βάλω μέσα. Ναι. Κάνει εντύπωση. Ο ΠΑΟΚ έχει μια ταλεντάρα, μια παιχτάρα, που λέει αυτοί που τον παρακολουθούν το λένε. Και όσο τον έχουμε δει εμείς, ας πούμε, με τη Β' ομάδα και λίγο ελάχιστα με την πρώτη ομάδα. Και εγώ όλη τη χρονιά είδα να κάνουν παρέλαση καμιά δεκαριά ομάδες από τα πάνω ράφια κιόλας, έτσι, των ομάδων, από το πάνω ράφι, και να ενδιαφέρονται. Ήταν, δεν ήταν αλήθεια, ρε παιδί μου, αλλά αναφέρθηκε. Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εγώ θα πω ότι το ίδιο εντύπωση μου κάνει που δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, και αυτόν τον έχω δει καλά κιόλας μια-δυο φορές από κοντά. Έχει τύχει να είμαι στην Τούμπα, δηλαδή, μια-δυο φορές που έχει παίξει αρκετά, ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Και αυτό μου φαίνεται παράξενο εμένα που δεν έχει πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχής. Ναι, και για τον Κωνσταντέλια έχω ακούσει πολλά. Πολλά, ναι, από αυτούς που παρακολουθούν δηλαδή τα παιχνίδια του. Δεν θυμάμαι να σου πω τώρα. Είναι για εντυπωσιακό παίχτη, για πολύ καλό παίχτη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, σε ποια δύο μάτσων έχω δει να μπαίνει αλλαγή. Προφανώς ήταν είτε ευρωπαϊκά είτε κυπέλου. Στενά, ναι, μάλιστα έχει κάνει και μια φοβερή επέμβαση, έχει γυρίσει, έχει καλύψει και έχει γλιτώσει γκολ. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι, το είχε σαν φέρει κιόλας πολύ. Κρατώντας τακτικά τη θέση του. Και μου έμοιαζε για ένα παιδί από αυτό τα 2,5 ώρα, ξέρω εγώ πόσο ήταν που είδα, που έμοιαζε ότι θα ζήταγε, φώναζε παραπάνω χρόνο. Γενικότερα με τους μικρούς λίγο δεν. Δηλαδή τους μεγάλους αγαπάω, ο Λουτσέσκου. Δεν αγαπάει. Τώρα δεν το έχω. Προσπάθησα πριν σου κάνω την ερώτηση να σκεφτώ πότε μπόλιασε Λίρατζι και Τσιγκάρα να θεωρούνται από όλους και να είναι βασικοί μες στη χρονιά. Θα σου πω εγώ. Μετά την τρίτη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα με τον Ιωνικό. Εκεί έγινε. 5 Δεκέμβρη. Μέχρι εκείνο το σημείο ο Λίρατζης, όχι, ο Τσιγκάρας δεν έχει ούτε λεπτό συμμετοχής. Ο Λίρατζης έχει κάτι λίγα λεπτά. Ο Τσιγκάρας δεν έχει ούτε λεπτό συμμετοχής. Δεν έχει παίξει ούτε μια φορά. Ναι. Και εκεί σχεδόν αναγκαστικά πια ο Λουτσέσκου, βλέποντας ότι η ομάδα του έχει καταρρεύσει από δυνάμεις,
στο αμέσως επόμενο μάτς, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιεί και τους δύο βασικούς, και τον Λίραντζη και τον Τσιγκάρα. Και από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα ο Λίραντζης εξελίσσεται σε βασικό και ο Τσιγκάρας σε κάτι σαν 12ος παίκτης. Πολλά μάτς βασικός, πολλά μάτς αλλαγή. Ναι. Αυτό είναι το σημείο καμπής. Έχει λίγο μια δυσκολία, ας πούμε, να τους βάλει, να τους προωθήσει, να τους μπολιάσει μέσα στην ομάδα. Αλήθεια είναι. Αργεί να πιστέψει στην ετοιμότητα ενός πιτσιρικά. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τα στοιχεία του κάθε πιτσιρικά. Δηλαδή, δεν πολύ πιστεύω τον Κούτσια, τον Τζιγκάρα, τον Λίρατζι, τον δεν ξέρω εγώ ποιον, ή δεν μου κάνουν, ή δεν νομίζω ότι θα βγει. Αργεί να πιστέψει στην ετοιμότητά τους για την πρώτη ομάδα. Ναι. Δεν το σκεφτόμουν. Ενώ είναι και εύκολη αυτή η κίνηση για ένα προπόνητη, νομίζω, η επιλογή. Δηλαδή, σωστά, λιγότερη κριτική θα δεχθεί γι' αυτό. Εννοώ, ναι, ότι είναι πιο safe για ένα προπόνητη να το κάνει. Ό,τι πιο safe υπάρχει. Mm. Και σε σχέση με το κοινό, και σε σχέση με την ίδια την ομάδα, και σε σχέση με τον τύπο. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος στο κοινό, στον τύπο ή μέσα στην ομάδα που, αν αρχίζει να χρησιμοποιείς πολύ έναν πιτσιρικά από τις ακαδημίες, θα βρεις αντιρρήσεις. Πρέπει να περάσουν μήνες για να σου πει κάποιος, εντάξει, τώρα τι επιμένεις, δε βγαίνει ο μικρός. Το τελευταίο δεν είναι έτοιμος. Το τελευταίο θέμα που έγινε έχει να κάνει με τον Τσιαούση, νομίζω έτσι το λένε, το αριστερό τον μπακ, όπου είχε γίνει κουβέντα ένα παιχνίδι πριν, γιατί δεν βάζει το Τσιαούση, τέλος πάντων, γιατί αυτό ο Τάιλερ, ο Σίτκλεϊ και το ένα και το άλλο, και τον είδαμε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στο Καραϊσκάκης, του πρωταθλήματος, στο play-offs. Αλλά και ήταν και άτυχος ο μικρός που γίνεται η φάση εκεί. Εντάξει, που σε μια τέτοια φάση, τέτοιες φάσεις γίνονται αρκετές στο παιχνίδι, αλλά δέχτηκε ο Πάο γκολ. Ας πούμε, ήταν μια ατυχία για το μικρό αυτή. Αλλά θυμάμαι να γίνεται κουβέντα και για εκεί, ότι έχει ένα ταλέντο, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ, ας πούμε. Και ξαφνικά, μετά από αυτή την κουβέντα, τον είδαμε. Οι νεαρές ομάδες του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια θριαμβεύουν στις κατηγορίες και στις ηλικίες τους. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό τυχαία. Χώρια που οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ την τελευταία τριετία μας έχουν δείξει παίχτες πρώτης γραμμής, πέρα από τον Λίρατζη και τον Τσιγκάρα, θυμίζω τον Τζόλι. Όπως επίσης θυμίζω ότι δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι οι ακριβότερες πωλήσεις στην Ελλάδα γίνονται από νεαρούς, στις μεγάλες ομάδες, γίνονται από νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Σε αυτές τις ηλικίες φτάνουν 6 μήνες ή ένας χρόνος, βλέπε Τζόλις, βλέπε παλιότερα στον Ολυμπιακό Ρέτσος, ποδόσφαιρο 6 μηνών ή ενός έτους βαριά σε μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, σε ηλικία 18-19, και η πρόταση μπορεί να έρθει και να είναι η υψηλότερη που θα δεχτείς. Δεν ξέρω αν έχει κάνει ακριβότερη πώληση ο ΠΑΟΚ. Αυτή πρέπει να είναι και του Γιαννούλη. Του Πρίγιοβιτς. Του Τζόλι και του Πρίγιοβιτς. Δεν πρέπει να έχει πάρει περισσότερα λεφτά από πώληση. Του Πρίγιοβιτς πόσα θα έκανε, ναι, και του Γιαννούλη. Και του Γιαννούλη, έλεγα. Του Γιαννούλη ήταν πιο μικρή. Πιο μικρή, ήταν 7, 7, μεγάλη. 8, ναι. Ναι, αλλά πιο μικρή και από τον Τζόλι. Ναι, και ο Ολυμπιακός έχει πάρει για το Ρέτσο 15 εκατομμύρια ευρώ. Για ένα παιδί που είχε παίξει 6 μήνες στον Ολυμπιακό. Και πάνω κάτω το ίδιο είχε παίξει και ο Τζόλι στον ΠΑΟΚ. Ένα χρόνο. Γιατί το ταλέντο των πιτσιρικά, των Έλληνα, προφανέστατα στην Ευρώπη τον εκτιμούν, γιατί τον βλέπουν και στις μικρότερες εθνικές ομάδες, και αν αισθανθούν ότι είναι έτοιμος και παίζει και στη μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, άρα είναι έτοιμος για το βάρος της φανέλας και τον πρωταθλητισμό, πολύ γρήγορα τον σηκώνουν. Ξέρεις κάτι, μου έχει δημιουργηθεί εντύπωση, κυρίως τα τελευταία 4-5-6 χρόνια μάλλον, ότι στο εξωτερικό παρακολουθούν πιο σοβαρά τα ταλέντα στις ελληνικές ομάδες. Είναι πιο κοντά, δηλαδή. Κάνουν καλύτερη δουλειά με τους μικρούς. Τους βλέπουν και πιο νωρίς. Συμβαίνει χρόνια τώρα. Ναι. Πρώτη φορά το καταλάβαμε σοβαρά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα σου πω πότε. Με ένα παιδί που τώρα την τελειώνει την καριέρα του σε 1-2-3 χρόνια, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Ναι, βέβαια. Που ήρθανε και τον πήραν
Και δεν είχε γίνει 17 ακόμα. Ακόμα γίνεται συζήτηση εδώ. Πώς δεν τον είδαν εδώ οι δικοί μας, πώς δεν πήγανε στην Κατερίνη δίπλα να τον δουν, να τον αξιολογήσουν και να τον πάρουν. Τον παρακολουθούσαν από το εξωτερικό πολύ πιο νωρίς. Μα. Έχεις δίκιο, ναι. Στην εποχή εκείνη, γιατί μιλάμε τώρα πολλά χρόνια πίσω, εποχή κόκαλη στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είχε 3 εκατομμύρια ευρώ για ανήλικο παιδί. Δεν είχε ενηλικιωθεί, δεν είχε κλείσει τα 18 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος όταν πήρε τη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Και πήρε 3 εκατομμύρια ευρώ. Από τότε λοιπόν ήταν φανερό ότι τα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου τα παρακολουθούν και τα βλέπουν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Εμείς δυσκολευόμαστε να το κάνουμε. Ναι, δεν ξέρω γιατί όμως. Γι' αυτό, για να επιστρέψω στην κουβέντα που κάναμε πριν 5 λεπτά, είναι η πιο safe επιλογή και για τις ομάδες και για τον προπονητή. Ναι. Δεν ξέρω, το φοβόμαστε κάπως. Δεν ξέρω. Ή πάνε οι προπονητές σε μια πιο σίγουρη κίνηση, ή αν έχουν και συνεργασίες με μάνατζερ και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Πιο φτηνές. Όχι, πιο φτηνές δεν είναι. Όχι, όταν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Αργότερα, ναι. Και η πιο safe και η πιο φρόνιμη και ο μοναδικός τρόπος για τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, για να ανταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να κάνεις επιτυχίες, είναι αδύνατον ως ελληνική ομάδα, όποιο και αν είναι το πορτοφόλι σου, όσο μεγάλο και αν είναι για τα δεδομένα της Ελλάδας, για τα δεδομένα της Ευρώπης είναι πάντα μικρό. Και θα είναι πάντα μικρό. Mm-hmm. Άρα να περιμένεις να τους ανταγωνιστείς με το πορτοφόλι σου και με το τι αγοράζεις εσύ, δεν θα τα καταφέρεις ποτέ. Πάντα αυτοί θα αγοράζουν καλύτερα, γιατί αγοράζουν, έχουν περισσότερα χρήματα για να αγοράσουν. Άρα ο τρόπος λοιπόν για να τους ανταγωνιστείς είναι αυτό που θα βγάλεις εσύ. Το οποίο είναι δικό σου και το οποίο αν το μεγαλώσεις σωστά και το αξιοποιήσεις σωστά, είναι αυτό που μπορεί να σε φέρει πιο κοντά τους. Εκεί έχουν και υπομονή, τώρα. Μιχάλη, εδώ να επενδύσουμε, ναι, αλλά να επενδύσουμε σήμερα και αύριο να έχουμε το αποτέλεσμα. Το πολύ μεθαύριο. Ενώ στο εξωτερικό γίνεται. Εντάξει, διαφορετικό λέω, το έργο. Δεν είναι και στην κουλτούρα μας, δεν λέω να γίνουμε Άγιαξ, που δεν θα βλέπα, δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην γίνει κάποια ελληνική ομάδα Άγιαξ, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε, δεν είναι και στην κουλτούρα μας. Δεν λέω λοιπόν να εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ του χρόνου όπως θα μπορούσε να κάνει ο Άγιαξ και να πει, ωραία, οι 5 από τους 11 βασικοί θα είναι 5 19 χρόνια, 18 χρόνια από την Ακαδημία. Κανένα πρόβλημα. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, εδώ στη δική μας κουλτούρα δεν θα μπορούσε να συμβεί ούτε σε καμιά από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες που διεκδικούν πρωταθλήματα, κύπελα, Ευρώπη κτλ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στους 25 δεν μπορείς να έχεις 4-5 από τις ακαδημίες και οι 1-2 να είναι βασικοί. Αυτό μπορεί να γίνεται. Μάλλον είναι εύκολο να γίνεται. Έχουμε φτάσει καθυστερήσεις της κουβέντας μας και δεν θέλω να το ξεπετάξω το θέμα, θέλω να το συζητήσουμε αύριο. Θέλω, ξετρελάθηκα με την φανέλα που φοράει ο Αραούχο, που είναι μία από τις καινούργιες φανέλες της ΑΕΚ. Έτσι, έχει σηκώσει πολύ συζήτηση η φανέλα η συγκεκριμένη. Θα τη συζητήσουμε αύριο με σήμα το δικέφαλο ετό που έχει και η ΑΕΚ βέβαια, αλλά η υπόλοιπη φανέλα είναι τίγρης. Ναι. Αν καταλαβαίνω καλά, από τα social αν καταλαβαίνω καλά, ναι. Αρέσει τους έκδηδες. Ναι. Ναι. Εγώ ξεφωνητά βλέπω. Φαντάζομαι... Για τον πρόεδρο, για τον μεγάλο μέτοχο. Τώρα κατάλαβα. Ναι, τίγρης η παγιά, κανονικός. Είναι τίγρης. Το πήγα στο τιγρέ. Κάπου είδα μάλιστα και τέτοιο σχόλιο. Βέβαια. Είναι, δηλαδή, μόνο η φωτογραφία λείπει του μεγαλομετόχου μπροστά στη φανέλα. Ναι. Ναι. Έχει στα social, έχει πολύ κουβέντα. Το καταλαβαίνω. Για την απόφαση. Για την νέα φανέλα. Οπτική γωνία, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω να γίνεται λίγο σούσουρο. Τέλεια. Πήρε άδεια, έτσι. Δεν το είπαμε. Ασχοληθήκαμε όλη την προηγούμενη ώρα, γι' αυτό, ναι. Ναι, μεταξύ μας, ναι. Και είναι σπουδαίο. Αναμενόμενο ήτανε. Γι' αυτό, επειδή το συζητήσαμε όλη την προηγούμενη ώρα από το ξεκίνημα της εκπομπής, δεν το, γιατί ήταν αυτό που
που περιμέναμε να γίνει, αφού ακούσαμε και δύο-τρεις ειδικούς να μιλάνε και μας λένε ότι εδώ δεν υπάρχει αυτό εδώ τώρα που ναι, γίνεται ναι. από την Ομοσπονδία. Και σήμερα πουρνό που λένε, ήρθε η εξέλιξη του θέματος, η κατάληξη μάλλον του θέματος και δεν έβγαλε και ο Άρης ανακοίνωση, διαβάσαμε. Και αυτά. Πάμε στο επόμενο θέμα τώρα που θα μας απασχολήσει. Να δούμε. Εξωαγωνιστικό. Κάτι θα βρεθεί, σίγουρα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσόχο, να είστε καλά. Χαίρετε. Γεια σας.